ήδη κάποιος λίγος καιρός που άρχισα ως μεγάλος να μαθαίνω για την παραδοσιακή μουσική λαϊκή του κόσμου, του δρόμου, του γάμου, του χωριού, της πλατείας. Διαφορετική σε κάθε εδώ και εκεί, πάντα τοπική αλλά και μεταδοτική, εξελικτική, δημόσια και ελεύθερη. Και εκεί που κάπου το χάσα εγώ ή μάλλον αυτή, είναι στο σημείο που μερικοί τη βαφτίζουν εθνική, ελληνική και ό,τι άλλο στο κούφιο κεφάλι τους κατεβεί. Και επειδή η εθνική συνείδηση πατάει στην κακή εκπαίδευση, θέλω κι εγώ εδώ να μοιραστώ ότι έμαθα, κράτησα και πέταξα τα χρόνια που τη μουσική του κόσμου τραγούδησα και έπαιξα. Θα αρχίσω απ' τα καλά δυνατά ριζωμένα και γεμάτα νόημα που πήραν μορφή μες στο χρόνο. Και ζήτημα αν έμειναν ίδια ή άλλαξαν σε ένα λεπτό ή σε έναν αιώνα. Κράτησα από τα τραγούδια εκατοντάδες τουρκικές λέξεις. Τις χρησιμοποιείς και εσύ άμα θες να το προσέξεις. Γελ γελ αμάν αμάν έλα να δεις. Μα για βάζ μη πέσεις και μπερδευτείς. Κράτησα εικόνες από τους μικρούς ψαράδες, φουγκαράδες, αστιάτορες και χουβαρτάδες που ξοδεύουνε τη νύχτα για τις φίλες και τους φίλους. Ό,τι κουβάλισαν τη μέρα με τις βαριές τους πλάτες και χορεύουν με ξυπόλυτα τα πόδια στα στενάκια. Η φτώχεια και τα ψάρια να βαράνε παλαμάκια. Κράτησα από τα πρώτα τα ρεμπέτικα, τα δύστιχα που ήσυχα εξέφραζαν, παρατηρούσαν και κατέγραφαν τα νύποτα απ' την τότε κοινωνία απ' την οποία υπέφεραν. Στόντε και το χω το πρώτο ή μάλλον δεύτερο, πάνω σε ήχο ελεύθερο και δρόμο ανατολικό. Θερισκευτικό πρωτήτερα, μα τώρα υποκουλτούρα, λίγο η καταπίεση και λίγο η μαστούρα. Η χάντρα από την προσευχή θα γίνει μπεγλέρι, να κολλήσει στο χέρι αιμονή. Στη φύλακη, μετά από βασανιστήρια, στο σκότεινο κελί, εκεί να περιμένει. Με το μαχαίρι το σκαπέλο λίγο λίγο, να σκάψει το ξύλο, να δώσει τον ήχο. Και τα δύστιχα να πουν τη δυστυχία που από τότε έσπερνε το κράτος και η αστυνομία. Κράτησω μια ερώτηση, απάντηση σε όποιον συναντώ. Είσαι μέλιες έναν άνθρωπο, από ποιο χωριό είμαι εγώ. Ρουμάνο, Τούρκο, Βλάχο, Έλληνα και Σεφαρδίτη συναντούσες λίγα χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι στην πόλη πολύ στα χωριά μέσα από τραγούδια εξέφρασαν αγάπη για λιβάδια, ποταμιά και βουνά. Και η πρωτομαγιά μαζί με τα λουλούδια σκάει και η εργατιά. Τώρα κι ο ξένος βούλεται δε στέκει στη γωνιά. Κοιτώ το χάρτη που φτιάξα το πλέον μουσικό και βλέπω πως συνδέεται με τρόπο υπόγειο η Ήπειρος, η Αλβανία και η Αφρική, με Νέα Ορλεάνη και Λατινική Αμερική. Τα τραγούδια που ακόμα τραγουδάμε σε παρέα κάνουν ένα Σύριο να κλαίει θαραλέα. Γιατί είναι οι σύνδεσμοι υπτάμενοι και αόρατοι και οι δρόμοι που πατά μανταριασμένοι και παρόμοιοι. Πριν γεμίσουν τον κόσμο με κουτιά και ημιτόνια, οι άνθρωποι πατούσαν σε παράδοση αιώνια. Θα κράτησω Σοφία τα νησιά, όπου αν και κατέβαζαν πολλά κρασιά, ήξεραν πως ο πάτος βγάζει πάντα στα γκρεμά. Και ό,τι τα σακιά τρυπάνε αν βάλεις μέσα πολλά, να κι ξενιτιά. Με φορτωμένα τα σακιά φεύγαν όλοι μακριά, γιατί ο κόσμος από το τον ήρευόταν με μαύρα δάκρυα. Ο ξένος νέος έφυγε και τώρα ξένος γύρισε. Η γη δεν τον χωρά, μα και το χώμα δεν τον παίρνει. Οι μετανάστες ήταν πάντοτε της γης συγκολασμένοι και αφέντες στον παράδεισο στον ήλιο καθισμένοι. Μη μας ζητάτε τη σκιά, γιατί στη γη μας κάψατε κι είμαστε γερασμένοι. Θα
Θα μπορούσα να γράφω σελίδες και μαθήματα, στιγμές, παρές, λέξεις και να βάλω παροπίδες σ' όσα η παράδοση περνά ανύποπτα και καταφάτικα, ενάντια στην ελευθερία μα και την ισότητα. Θέλει φιλτράρισμα και εξέλιξη, επιλογή, δημιουργία και προσωπική τοποθέτηση. Γι' αυτό και κάποιες λέξεις θέλω να τις πετάξω, κι άμα εσύ ακόμα τη βρώμα μουρμουρείς, να σε κάνω να σκεφτείς μήπως πρέπει να τα αλλάξω. Δεν πρόκειται να τραγουδήσω για αφέντες, λεβέντες, καταπίεση από πατεράδες σε γυναίκες, τραγούδια σε περιστάσεις για εθνικές φιέστες. Παράδοση για μένα ίσον πολυεθνικότητα, άλληλο επιρροή και όχι στατικότητα. Τα πράγματα κινούνται και γι' αυτό μην προσπαθείς αυτούσια τη μουσική να συντηρείς. Η παλιά ηχογράφηση ένα μέσο έμπνευσης και όχι λατρείας μουσιακής. Η τεχνική ένας τρόπος να μορφύνεις αυτό που θέλεις να πεις. Τα στολίδια ένας τρόπος για να υπερκαλυφθείς. Να αγαπάς τη γη, όχι να είσαι τοπικιστής. Δεν χρειάζεται τα δικά σου έθιμα να αποποιηθείς, εκτός και άμα νιώθεις ότι γίνεσαι ο καταπιεστής. Τότε να το σκεφτείς. Το κάθε μέρος έχει πλούτο πολιτισμικό, φυσικό, λεκτικό και μοναδικό. Γι' αυτό άσε χώρο στο κεφάλι για το διαφορετικό. Ψάξε να το μάθεις από ανθρώπους σε ποικίλες καταστάσεις, βιβλία που έχεις λόγο να διαβάσεις. Βρες εσύ τους δασκάλους, μα πρόσεχε μην τους κάνεις και πάρα πολύ μεγάλους. Οι άνθρωποι χέρι χέρι βαδίζουνε παντού, αλλά να μην ξεχνάς να είσαι ακολουθός.